Ο κύριος Τσίπρας, είπαμε, λέγαμε για το πείραμα ότι βιώνει μια φοβερή ανεργία, ειδικά των εργαζομένων που ασχολούνταν στην αρχικοεπισκευαστική ζώνη. Έχουμε. Και θα έχει ενδιαφέρον μονάδες που έχουν κλείσει στην περιοχή. Τι ακριβώς θα συζητηθεί, αν θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις σε αυτή τη συνάντηση με το Δήμαρχο Περάματος. Χαμογελαστός ο Αλέξης Τσίπρας. Τον χαιρέτησε κόσμος, ο οποίος είναι συγκεντρωμένος στο Δημαρχείο. Και κατευθύνεται με τον Δήμαρχο προς τον Άρτη. Μια καινοτομία, αυτός είναι ο χάρτης. Ναι, δεν θα ξεκινήσουμε ακόμα, απλά να μπουν ο κόσμος μέσα. Και εμείς θα μπορέσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς θα παρουσιαστεί. Πέραμα, Σαλαμίνα. Καταρχάς, Δήμαρχε, η σημερινή μου επίσκεψη εδώ σηματοδοτεί ότι δεν υπάρχουν στον αστικό ιστό ξεχασμένες περιοχές και στο χάρτη ξεχασμένες συνοικίες. Και παρά τις δυσκολίες που περνάμε, παρά το γεγονός ότι η κρίση αυτή μας αναγκάζει όλους να ακολουθήσουμε δημοσιονομικές πολιτικές που δεν είναι επιλογή μας, εν τούτης πάντοτε υπάρχουν τρόποι να στηρίξουν τους πιο αδύναμους. Ξεκινήσαμε μέσα από την ένταξη, μέσα από την παραχώρηση του ΟΛΠ που εξαιρέσαμε την περιοχή των λιπασμάτων και δίνουμε μέτωπο στη θάλασσα και ανάσα στην περιοχή της, την υποβαθμισμένη περιοχή ευρύτερα του Πειραιά, και εξαιρέσαμε και τη λιμενική ζώνη, το κομμάτι που αντιστοιχεί το Πέραμα. Προχωράμε όμως σήμερα σε μία δέσμη παρεμβάσεων που στόχο έχει να στηρίξει τους πραγματικά πιο αδύναμους. Πρώτον, με ένα πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά 17 δήμους της χώρας, αλλά στο Πέραμα έχει ιδιαίτερη σημασία, δήμους με μακροχρόνια ανεργία. Και σε δύο μήνες, 510 περίπου άνεργοι στο Πέραμα θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε προγράμματα που δεν θα είναι μόνο προγράμματα απασχόλησης, αλλά και κατάρτισης, το οποίο θα τους δίνει τη δυνατότητα να επαναενταχθούν. Κατάρτιση και επιστοποίηση για την επανένταξη στην αγορά εργασίας. Δεύτερον, προχωράμε από την επόμενη εβδομάδα στο λεγόμενο γεύμα, ζεστό γεύμα, σχολικό γεύμα για όλα τα παιδιά του Δημοτικού του Περάματος. Ένα ζεστό πιάτο φαγητό που δεν είναι συσίτιο κρίσης, είναι μια παρέμβαση που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι κάτι το συνηθισμένο. Στην Ελλάδα της κρίσης όμως έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Τρίτον, επειδή εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν γκέτο και απομονωμένες περιοχές, το Άνω Πέραμα, οι λεγόμενες φαβέλες του Άνου Περάματος, πρέπει να έχουν πρόσβαση στον αστικό ιστό. Γι' αυτό το λόγο και ξεκινάμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το μηχανικό του στρατού, την παλιά ΜΟΜΑ, τη διάνοιξη των δρόμων, ώστε να μπορούν εκεί να φτάνουν απορριμματοφόρα και λεωφορεία, να γίνουν έργα υποδομής, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην αισθάνονται αποκλεισμένοι. Και τέλος, το στολίδι της περιοχής, το κολυμβητήριο, το οποίο είναι ανοιχτό κολυμβητήριο, αλλά σχεδόν για μια δεκαετία κλειστό, γίνεται μια σοβαρή παρέμβαση για να αποκατασταθούν οι ζημιές και να ανοίξει στη νεολαία της περιοχής για αθλητισμό, μαζικό αθλητισμό, ψυχαγωγία. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά, Δήμαρχε, γιατί εγώ έρχομαι στο Πέραμα από τα παλιά χρόνια, έχω κάνει και την διπλωματική μου εργασία στο Πέραμα, ότι είναι μία από τις περιοχές της Αθήνας που συνυπάρχουν με την απειλή του κοινωνικού αποκλεισμού. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι παρεμβάσεις που δείχνουν την έγνοια μας για αυτή την περιοχή δεν είναι αρκετές και πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Όμως το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε εδώ είναι ότι παρά την κρίση μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να δώσουμε ενδιαφέρον και προστασία στους πιο αδύναμους, και ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν πολίτη αυτής της χώρας έρμεο στο λαϊκισμό της ακροδεξιάς και της Χρυσής Αυγής, που ειδικά στο Πέραμα τα τελευταία χρόνια, μια εργατούπολη και ανεργούπολη, μια λαϊκή περιοχή της Αθήνας, έχει βρει έδαφος για να αλωνίζει. Είμαστε εδώ μαζί με το Δήμο, δίπλα στο Δήμο, δίπλα στους πολίτες, με κοινωνικούς φορείς, με παρεμβάσεις που έχουν ένα ενδιαφέρον, διότι είναι έξυπνες παρεμβάσεις μέσα από τη συνεργασία και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς, του δημοσίου φυσικά, αλλά και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο βαθμό που αντιλαμβάνεται την κοινωνική ευθύνη.
Η χρηματοδότηση σε κάποια από τα προγράμματα γίνεται μέσα από το λεγόμενο crowdfunding και καλούμε σήμερα, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο το Πέραμα, αφορά 17 δήμους όλη την Ελλάδα με υψηλή ανεργία, όπου θέλουμε να κάνουμε παρόμοιες παρεμβάσεις, εταιρείες με υψηλή κοινωνική ευθύνη, ιδιώτες που θέλουν να συμβάλλουν για την αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης, να ενώσουν τις δυνάμεις μαζί μας, προκειμένου να βρούμε τους πόρους, όχι μόνο για να ανακουφίσουμε πληγές, αλλά για να ανοίξουμε δρόμους για την έξοδο από την κρίση. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι μεγάλη τιμή για την πόλη του Περάματος που βρίσκεστε εδώ. Βέβαια, εσείς μας θυμάται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήσασταν φοιτητής με τη διπλωματική σας. Αργότερα, στην κοινή μας προσπάθεια, το κόμμα της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα η κυβέρνηση, να προσπαθούμε να βγάλουμε τη χώρα μας μέσα από αυτά τα αδιέξοδα που εδώ και πολλά χρόνια έχουν δημιουργήσει προηγούμενες κυβερνήσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι δρόμοι μας δεν είναι παράλληλοι, ο δρόμος μας είναι κοινός. Όπως ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια, νομίζουμε ότι σε αυτό το μικρό κομμάτι γης, σε αυτή την πόλη του Περάματος, στο δυτικότερο άκρο της Αττικής, με τα 7,5 χιλιόμετρα ακτογραμμή που περικλεί ίσως τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις του λιμένα του Πειραιά. Με τα ιδιωτικά ναυπηγεία, με τις προβλήτες των ΣΕΜΠΟ, τα car terminal, την ναυπηγό επισκευή και το μεγαλύτερο προθμίο της χώρας σε διακίνηση αυτοκινήτων και επιβατών και το δεύτερο της Ευρώπης. Και αυτός ο κόσμος λοιπόν που εδώ και πάρα πολλά χρόνια η σχέση του με αυτό το χώρο, με τη θάλασσα, ήταν συνυφασμένος και δυστυχώς η ανεργία που έχει πλήξει από το 2009 την περιοχή, κυρίως από το 2009, και η τεράστια ανθρωπιστική κρίση, έρχεται μερικώς, και λέω μερικώς γιατί νομίζω ότι στοχεύουμε πολύ ψηλότερα και εμείς ως Δημοτική Αρχή, αλλά και η κυβέρνηση της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται να στοχευμένα να ανακουφίσει λοιπόν τους πολίτες, τους δημότες αυτής της πόλης. Νομίζω ότι και το ζεστό γεύμα που θα δοθεί σε όλα τα δημοτικά σχολεία, ήδη η συνεργασία μας, παίρνω με τη σειρά όπως τα αναφέρατε για να μην αδικήσω κανέναν υπουργό, γιατί όλη η συνεργασία που έχουμε ως Δημοτική Αρχή με όλα τα επιτελεία των Υπουργείων είναι άψογη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι πολύ ζεστή και πολύ θετική λοιπόν, προς όφελος, με στόχο να ωφεληθούν λοιπόν οι δημότες του Περάματος. Το ζεστό γεύμα, στη συνεργασία του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας με την κυρία Φωτίου και τον κύριο Φίλη, τον Υπουργό Παιδείας, έχει φέρει ένα αποτέλεσμα που νομίζω πολύ σύντομα θα δούμε τα θετικά του αποτελέσματα στο σχολείο. Να πω για την κυρία Αντωνοπούλου. Είναι ίσως η πιο συχνή επισκέπτη για τις πόλεις του Περάματος. Η προσπάθεια που γίνεται λοιπόν να δομήσουμε αυτό το πρόγραμμα της Κοινοφελούς. Που βέβαια μέσα, όπως πολύ σωστά το περιγράψατε, δεν θα έχει μόνο σκοπό να έρθουν κάποιοι άνθρωποι να βρουν μια δουλειά, αλλά θα έχουμε πρωτίστως τη δημιουργία, αυτό που παλαιότερα γινόταν με τα έργα αυτεπιστασίας, που εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε σταματήσει. Άρα θα έχουμε λοιπόν διπλή ωφέλεια. Από τη μία, οι άνθρωποι θα αποκτήσουν εργασία και θα μερικώς, αν και ο δικός μας στόχος είναι οι εργαζόμενοι να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά. Γι' αυτό παλεύουμε, είναι κοινός μας στόχος. Πιστεύουμε ότι είμαστε σε μια καλή και σωστή κατεύθυνση, αλλά μέχρι να το πετύχουμε θα συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε όποιες ευκαιρίες μας δίνονται. Νομίζω ότι είμαστε σε καλή πλευρά και σε συνεργασία λοιπόν με την παρέμβαση της ΜΟΜΑ στην περιοχή. Αυτά τα δύο προγράμματα νομίζω μπορούν πολύ στενά να συνεργαστούν και να μας δώσουν τεράστια ωφέλη. Τέλος, το κολυμπητήριο του Γεώργιος Κασιμάτης, στο κολυμπητήριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ενεργό, είναι ίσως το μεγαλύτερο κολυμπητήριο μετά το Ολυμπιακό κολυμπητήριο, το ΆΚΑ, και νομίζω ότι ήταν ντροπή τόσα χρόνια για το Δήμο Περάματος, για την πολιτεία, να είναι από τη μία ανενεργό και από την άλλη να μην γίνονται παρεμβάσεις εύστοχες, ώστε να δώσουν λοιπόν, να αποδώσουν στην νεολαία που τόσο πλήττεται και από την ανεργία και από την ανθρωπιστική κρίση, αλλά και από τους κινδύνους που ελοχεύουν από το φασισμό. Κρατάω ένα τελευταίο κομμάτι. Πέραμα. Για το μέλλον. Πέραμα. Πόλη της Ναυτοσύνης. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια τα δικά σου του 2012. Τελευταίο εργαλείο για παραγωγική ανασυγκρότηση. Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Εδώ έχουμε και τον Υπουργό. Καταβάλει τον κύριο Δρίτσα. Καταβάλει τεράστιες προσπάθειες σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Δεν είναι εύκολο. Ξέρω πολύ καλά σε αυτό το μνημονιακό περιβάλλον να πάρουμε αποφάσεις σύμφωνα με αυτά που θέλουμε. Όμως δεν μπορούμε, είμαστε υποχρεωμένοι
αυτό τον χώρο να τον βάλουμε σε λειτουργία. Γίνανε κάποια θετικά βήματα. Και το ότι εξαιρέθηκαν όλοι οι χώροι, mm-hmm. οι ηλεκτρικοί χώροι του Δήμου Περάματος, είναι ένα τεράστιο βήμα και η πόλη του Περάματος ευχαριστεί, γιατί μετά από 40 χρόνια έγινε το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βέβαια είναι με τη δική σας βοήθεια στο Υπουργείο Οικονομικών αυτοί οι χώροι να έρθουν σε χρήση του Δήμου Περάματος. Το πρώτο βήμα έγινε με την εξαίρεση από το ΤΑΙΠΕΔ για το πακέτο πωλήσεις. Το δεύτερο κομμάτι και πολύ σημαντικό θεωρώ είναι η υποχρέωση που έχει ο καινούργιος επενδυτής να δώσει 55 εκατομμύρια σε αυτό το χώρο στοχευμένα και να γίνει ο εξυγχρονισμός, ο αναγκαίος εξυγχρονισμός που λέμε εδώ και μια εικοσαετία. Και αυτό να ξέρετε ότι ήταν μια υποχρέωση την οποία διαπραγματευτήκαμε σκληρά, δεν υπήρχε στο αρχικό σχέδιο. Αλλά να πούμε και κάτι ακόμα όμως. Για να ξαναγεννηθεί η ναυπηγική επισκευή, πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε να έρχονται καράβια για επισκευή στη χώρα μας. Και εδώ είναι ένας διαρκής διάλογος και πίεση που ασκούμε και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φέρει αποτελέσματα, διότι ως γνωστόν η Ελλάδα έχει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους, Έλληνες δηλαδή εφοπλιστές, που αξιοποιούν και τις δυνατότητες που έχουν με βάση τις τη διεθνή νομοθεσία για να μην πληρώνουν φόρους, διότι η ναυτιλία, όπως γνωρίζετε, δεν έχει συγκεκριμένη έδρα εκεί όπου, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νομοθετικά με βάση το σύνταγμά μας, αλλά και με τις offshore επιχειρήσεις έχουμε δυνατότητα να διαφεύγουν. Όμως, αυτό που ζητάμε και διεκδικούμε, και νομίζω ότι είναι και εθνικό καθήκον πια, είναι να επιλέγονται ελληνικά ναυπηγεία για την επισκευή των πλοίων. Και την ίδια στιγμή που έχουν πολλά προτερήματα, έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και να φτιάξουμε πλωτή δεξαμενή για να μπορούμε. Είναι, προβλέπεται μέσα στην υποχρέωση που έχει ο καινούργιος επενδυτής. Τα προτερήματα του χώρου είναι τεράστια. Εκεί εμείς έχουμε επενδύσει και μια πρόταση ως Δήμος Περάματος. Έχουμε κάνει μια πρόταση που νομίζω έρχεται να καλύψει ένα κενό που τόσα χρόνια δεν έχει υπάρξει. Έγινε μια προσπάθεια μέσα από μια εταιρεία θυγατρική του ΟΛΠ που ποτέ δεν υλοποιήθηκε μέσω της ΛΑΦΤΟΛΠ. Εμείς κάνουμε μια πρόταση για ένα φορέα διαχείρισης mm-hmm. που με τη συμμετοχή του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με το αρμόδιο, τα αρμόδια υπουργεία θα έχουν λόγο. Και βεβαίως οι ενώσεις επισκευαστών, εργαζομένων και τα επιμελητήρια. Είναι ένας... Για να πω και κάτι άλλο που αφορά τη ζώνη. Χθες συζήταγα με τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Κατρούγκαλο, μιας και συζητάμε για τα θέματα του ασφαλιστικού αυτή την περίοδο, να υιοθετήσουμε ένα δίκαιο αίτημα εργαζομένων που αφορά τη δυνατότητα να ενταχθούν στα βαρέα και αφηγηνά ανάλογα με τα χρόνια εργασίας. Και επειδή πλέον, ιδίως τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στη ζώνη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο κανείς να έχει συσσωρευμένα χρόνια εργασίας, θα αλλάξουμε τον απαιτούμενο αριθμό ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι στα βαρέα και αθυγινά. Θα ικανοποιήσουμε δηλαδή ένα αίτημα που έρχεται από την πλευρά των εργαζομένων εδώ και χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγάλη πρόκληση. Η κατεξοχήν πόλη της Ναυτοσύνης, όπως είναι το Πέραμα, είναι ένας ζωτικός χώρος που από αυτόν εξαρτάται όχι μόνο το Πέραμα και ο ευρύτερος Πειραιάς. Παράλληλα, με το έργο αυτό της εύξησης Περάματος Σαλαμίνας, εδώ είναι η τελική προβλήτα Ε, θα ξεκινάει και θα πατάει πάνω στον Άγιο Γεώργιο και θα περνάει στη Σαλαμίνα. Είμαστε σε άψογη συνεργασία με τη ΔΝΕ, με τη διοίκηση, με τον αρχηγό του ναυτικού. Ο υπουργός, ο κύριος Βίτσας, είναι και εκείνος παρόν, είναι συνεχώς κοντά μας. Προσπαθούμε καθημερινά να λύνουμε ό,τι προβλήματα. Έχω κάνει πολλές σκοπιές. Το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Και βέβαια το κολυμπητήριο που θα το δούμε από κοντά. Νομίζω ότι η συνεργασία που έρχεται από το παρελθόν, που σήμερα μπαίνει σε μια πιο οργανωμένη βάση με τη δική σας παρέμβαση, την ολοκληρωμένη παρέμβαση που γίνεται, νομίζω ότι θα μας οδηγήσει πολύ σύντομα σε πολλά θετικά αποτελέσματα και το Πέραμα θα πάψει να είναι η πόλη αυτή που λέμε ότι έχει πληγεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή από την ανθρωπιστική κρίση. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και στο κολυμβητήριο που θα πάμε τώρα να δούμε και να πούμε και άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε και πάλι για την... Καλή δύναμη, εύχομαι και καλό αγώνα. Να είστε καλά, Πρόεδρε, να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπουμε η εικόνα, Αλέξης Τσίπρας χαιρετάει τους ανθρώπους στο Δημαρχείο του Περάματος. Ανακοίνωσε πιλωτικό πρόγραμμα για 17 δήμους
με μεγάλους δείκτες μακροχρόνιας ανεργίας. Σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα. Ένας από αυτούς τους δήμους είναι το Πέραμα, όπου θα υπάρξει ένα πρόγραμμα απασχόλησης για 510 άνεργους. Το οποίο θα τρέξει τους επόμενους δύο μήνες και παράλληλα με την απασχόληση θα έχει να κάνει και με την κατάρτισή τους.